Σήμερα οι εργαζόμενοι στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα, ιδιαίτερα προς την κυβέρνηση, ότι φτάνει πια, δεν μπορούν να παίζουν με την αξιοπρέπειά μας. Εδώ και τώρα θέλουμε συλλογικές συμβάσεις, θέλουμε αντιμετώπιση της ακρίβειας και της εργαστικής κρίσης. Δεν αντέχουν άλλα τα νοικοκυριά, δεν αντέχει άλλο ο κόσμος της εργασίας. Γι' αυτό σήμερα θα στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα, έτσι ώστε να καταλάβει η κυβέρνηση ότι δεν μπορούν να συνεχιστούν όλες αυτές οι επέσχυντες πολιτικές. Πολιτικές που έχουν φέρει στην εξαθλίωση τον κόσμο της εργασίας. Σήμερα καλούμε τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος μιλάει για πλεόνασμα 8 δις, να μας πει πού μπορούν να διατεθούν αυτά τα 8 δις. Οι δημόσιοι υπάλληλοι αυτή τη στιγμή στενάζουν με μισθούς κάτω των 800 ευρώ και τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα δεν υπάρχουν πουθενά. Έχουμε λοιπόν προτάσεις για τον κύριο Χατζηδάκη για το πλεόνασμα των 8 δις, πού θα τα βάλει. Επίσης μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορεί, είχαμε φέτος πολλές παραιτήσεις συναδέλφων πάνω από 900 εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν δέχτηκαν τις θέσεις των εκπαιδευτικών, διότι πραγματικά δεν μπορούν να επιβιώσουν στα μέρη τα οποία διορίζονται. Σήμερα οι εκπαιδευτικοί στο Ηράκλειο αλλά και πανελλαδικά, οι υγειονομικοί, οι εργάτες, μία φωνή διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς. Κάτω η πολιτική της πείνας, θέλουμε δημόσια και δωρεάν παιδεία, καμία επίταση των ταξικών φραγμών και δημόσια δωρεάν υγεία. Να μην διαλυθεί το νοσοκομείο. Λέμε ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε μέχρι την ικανοποίηση των ετοιμάτων μας. Να μας δώσει πίσω τα κλεμμένα, αυτά που πήρε η μνημονιακή καταιγίδα. Και ταυτοχρόνως δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας στον πολύπαθο παλαιστινιακό λαό και λέμε να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου και έξω η Ελλάδα από τους νατοϊκούς υπερελιστικούς μηχανισμούς. Οι εργαζόμενοι σήμερα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στέκονται για ακόμα μία φορά απέναντι στην πολιτική της ακρίβειας, της φτωχοποίησης της ελληνικής κοινωνίας, απέναντι στην υποβάθμιση του κοινωνικού κράτους. Θέλουμε να δώσουμε για ακόμα μία φορά το μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι οι εργαζόμενοι και η κοινωνία είναι αποφασισμένοι να ανατρέψουν αυτή την πολιτική. Στη φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας, ενάντια στην παρατεταμένη ακρίβεια που τσακίζει το σύνολο των εργαζομένων και να διεκδικήσουμε αυξήσεις μισθών, να σταματήσει επιτέλους η ακρίβεια και να στηριχθεί η δημόσια παιδεία και η δημόσια υγεία. Είμαστε με τα συνδικάτα και σε μια πορεία κοινωνικής αντιπολίτευσης απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία δημιουργεί αδιέξοδα στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας όσον αφορά την επιβίωση και την αξιοπρέπεια στη ζωή. Οι μαχόμενοι υγειονομικοί σήμερα είμαστε στον δρόμο του αγώνα, γιατί διεκδικούμε δουλειά με δικαιώματα, δουλειά με αξιοπρέπεια και δουλειά που να μπορούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στον κόσμο που έχει ανάγκη. Δεν έχουμε καμιά αυταπάτη από τις κυβερνήσεις και από τη σημερινή, γιατί όλοι τους βάλανε το χεράκι τα νοσοκομεία να είναι επιχειρήσεις και ασθενείς πελάτες. Συνεχίζουμε τον αγώνα για ένα αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας με σύνθημα «Δώστε λεφτά για υγεία, παιδεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία». Στη μεγάλη μαχητική συγκέντρωση των ταξικών συνδικάτων, στο κάλεσμα του «Πάμε, είμαστε εδώ», λέμε στην κυβέρνηση ότι τα ταξικά μέτρα δεν θα περάσουν. Δίνουμε τη μάχη για να αυξηθούν οι μισθοί, να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να υπάρχει ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Δεν μπορεί σήμερα ένας εργαζόμενος να επιβιώσει με 780 ευρώ καθαρά. Δεν μπορεί σήμερα ένας εργαζόμενος να πηγαίνει στη δουλειά του και να μην ξέρει αν θα γυρίσει στο σπίτι του. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους δίπλα στα σωματεία, γιατί αυτή η απεργία σήμερα αποτελεί την πρώτη μάχη. Σήμερα βρισκόμαστε όλοι εδώ, γιατί πραγματικά δεν πάει άλλο. Ο λαός για οποιαδήποτε παροχή υγείας πρέπει πλέον να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Δεν βρίσκει ραντεβού, πρέπει να πληρώνει για τα πάντα, ενώ έχει πληρώσει φορές και θα έπρεπε οι υπηρεσίες υγείας να είναι δωρεάν. Πλέον πρέπει να πληρώνει ακόμα και για να κάνει ένα χειρουργείο ή να έχει αναμονή για αρκετούς μήνες ή και χρόνια. Όλοι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να ζήσουν. Από τα 15-20 του μηνός ο μισθός έχει ξανεμιστεί και δεν δεχόμαστε να πληρώνουμε τις αποφάσεις της κυβέρνησης, τη σπατάληση του δημοσίου χρήματος σε απευθείας αναθέσεις, σε εξοπλιστικά προγράμματα στο ΝΑΤΟ και αντί να χρησιμοποιούμε τα χρήματα για την ανάπτυξη και για την ευημερία του λαού.